Να το, κάνει επίθεση, παιδιά! Η φωλιά βρίσκεται σε εκείνο το σημείο. Λοιπόν, έχει τρέμει η καρδιά μου αυτή τη στιγμή. Για δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ανακάλυψα! Είναι πραγματικά απίστευτο, παιδιά. Βρήκα μόλις αυτό εδώ το κρανίο. Πόρε, φίλε, κοίτα κάτι δόντια που έχει. Δείτε, παιδιά, αυγά σπασμένα και ένα κρανίο. Κάτι πάρα πολύ μεγάλο κρύβεται μέσα στο δάσος. Ένα απίστευτο βίντεο που εσείς ζητήσατε με άγρια ζώα του δάσους. Όμως, αυτή τη φορά θα πάμε ένα επίπεδο πιο πάνω και θα ανακαλύψουμε ένα σαρκοφάγο ζώο των εθέρων. Ένα μυστηριώδες φαινόμενο για το πώς εξαφανίζονται τεράστια ζώα σε αυτό το μέρος. Μέσα στο πυκνό φύλλωμα, παιδιά, εντόπισα κάτι απίστευτα περίεργο. Νομίζω ότι στο βάθος βλέπετε εδώ πέρα και αυτό το χώμα το οποίο είναι σκαμμένο. Πλησιάζοντας κοντά, θα διαπιστώσουμε ότι είναι κάποια αυγά τα οποία κάποιο ζώο τα έφαγε. Δεν έχουν κολλαφθεί δηλαδή. Νομίζω από ό,τι βλέπω ότι ίσως είναι από κάποιο μεγάλο ζώο. Εντωμεταξύ, πρώτη μου σκέψη είναι αν είναι από κάποια φωλιά εδώ πέρα πάνω, αλλά δεν είναι. Προφανώς κάποιο ζώο τα πήρε για να τα φάει μακριά. 4 διαφορετικά αυγά. Πάμε να εξετάσουμε τώρα τι ζώο μπορεί να είναι. Ωραία, φίλε, κόκαλα παντού. Κάποιο πολύ μεγάλο ζώο έχει χάσει τη ζωή του εδώ πέρα. Είναι πραγματικά απίστευτο, παιδιά. Ωραία, φίλε, εντωμεταξύ χαβλιόδοντες, δείτε τι τεράστιοι που είναι. Προφανώς, παιδιά, είναι από κάποιο αρκετά μεγάλο ζώο, το οποίο είναι σαρκοφάγο. Αυτά τα δόντια δηλώνουν ότι το ζώο έχει σχεδιαστεί για να σκοτώνει. Η σχεδίασή τους είναι με τέτοιο τρόπο ώστε να κλειδώνουν και να πνίγουν το ζώο και να μπαίνουν μέσα στον αυχένα. Πραγματικά σοκαριστική εικόνα. Κάποιο πολύ μεγάλο ζώο έχασε τη ζωή του μέσα σε αυτό το πυκνό φύλλωμα του δάσους. Προφανώς κάτι κυνηγούσε ή από κάτι άλλο πέθανε. Εμένα το μυαλό μου πηγαίνει ότι ο θάνατος έρχεται από ψηλά. Τόσο ψηλά που θα πλησιάσουμε μέσα στο δάσος για να δούμε τι παραμονεύει εκεί μέσα. Καθώς έψαχνα στις πυκνές φυλλωσιές του δάσους, παιδιά, έπεσα σε ένα πολύ περίεργο σημείο. Βλέπουμε ένα σημείο όπου όλα τα θυράματα έχουν φαγωθεί από ένα μεγάλο ζώο. Φτερά και πούπουλα σε όλο το μέρος εδώ πέρα. Η σάρκα έχει βγει από το δέρμα, όπως βλέπετε, κομμάτια ολόκληρα. Σκεφτείτε ότι κάποιο αρκετά μεγάλο ζώο τρέφεται. Πραγματικά είναι πάρα πολλά. Δείτε το πούπουλο της κότας που έχασε τη ζωή της. Καημένες και είναι πολλές, παιδιά. Εδώ είναι ένας κόκορας από ό,τι βλέπω. Έφαγε τόσο γρήγορα τα θύματά της που ξέσκισε κυριολεκτικά το σώμα τους. Βλέπετε ότι υπάρχουν ακόμα κομμάτια. Εδώ π.χ. αυτό εδώ είναι η τροφή που είχαν τα ζωντανά μέσα στην κοιλίτσα τους. Επειδή τα έφαγε πραγματικά πολύ γρήγορα, έχει αφήσει πάρα πολλά ίχνη σε όλο το σημείο. Στο μεταξύ, παιδιά, καθώς προχωράω μέσα στον πυρήνα του δάσους, αρχίζω και βρίσκω αυτά τα σκαψίματα. Νομίζω ότι φαίνονται χαρακτηριστικά ότι έχουν γίνει από ένα πολύ μεγάλο ζώο. Δείτε και σε αυτό το σημείο. Τα γουρούνια κάνουν τέτοιου είδους λακκούβες, παιδιά. Δεν ξέρω τι μπορεί να δούμε τώρα. Όπως φαίνεται, σε αυτό το σημείο τα δέντρα είναι πιο ψηλά. Να το, παιδιά, έφυγε τώρα, το είδατε? Είναι η μητέρα του γερακιού. Τα ακούτε, παιδιά, αυτό? Έχουμε φτάσει στη φωλιά από το γεράκι, Είναι από πάνω μας. Παιδιά, κρύβεται εδώ πέρα μέσα. Να ξέρετε ότι το γεράκι και ο αετός είναι τα μοναδικά που προστατεύουν τη φωλιά τους και επιτίθονται. Για τον αετό το ξέρω σίγουρα. Αυτή τη στιγμή είναι σαν σήμα κινδύνου, να το πω. Τι έχω ανακαλύψει αυτή τη στιγμή, με έχει πιάσει αγωνία. Ο λόγος που το γεράκι έκανε τον σήμα κινδύνου είναι επειδή σε αυτό το σημείο έχει τη φωλιά του. Λοιπόν, παιδιά, η φωλιά είναι σε ακριβώς εκείνο το σημείο. Το γεράκι δεν εγκαταλείπει τόσο εύκολα τη φωλιά του. Για να το βλάψουμε, έχω τόσο μεγάλη αγωνία να το δω από κοντά, που θα κάνω απόπειρα να σκαρφαλώσω από εδώ. Λοιπόν, πάμε να μπούμε μέσα. Ωραία, φίλε. Να το, παιδιά, το ακούτε το γεράκι, να το, παιδιά. Απίστευτο. Έχω ανακαλύψει φωλιά από γεράκι. Να το, κάνει επίθεση, παιδιά. Μόνο να δω τη φωλιά θέλω, ρε παιδιά, θέλω τόσο πολύ να τη δω. Το σκαρφάλωμα έχει ξεκινήσει. Εδώ έχω πιαστεί και προσπαθώ να ανεβώ για να φτάσω σε εκείνο το σημείο. Μιλάμε,
Θέλει αρκετή δύναμη, αλήθεια είναι. Αλλά θα τα καταφέρω. Πατάμε πάντα σε χλωρά κλαριά, ούτως ώστε να μην σπάσει κάποιο και γκρεμιστούμε. Για παράδειγμα, εδώ είναι καλό πάτημα, εδώ είναι καλό πάτημα, εδώ είναι καλό πιάσιμο. Όχι, έσπασε κάτι. Πω, παιδιά, πραγματικά το σκαρφάλωμα εδώ πέρα είναι πανδύσκολο. Έχω πιαστεί από τα κλαριά. Η φωλιά βρίσκεται σε εκείνο το σημείο. Λοιπόν, παιδιά, έχω ανεβεί στον κορμό. Δείτε πόσο μέρος έχω να ανεβώ ακόμη. Ο δρόμος προς τα κάτω, αν και φαίνεται χαμηλό, δεν είναι χαμηλό. Δείτε ότι είναι πολύ μεγάλη απόσταση, δείτε που έχω τυλιχτεί και η φωλιά του γερακιού είναι σε εκείνο το σημείο. Νομίζω ότι η αγωνία κορυφώνεται, συνεχίζουμε. Λοιπόν, παιδιά, έχω φτάσει σε ένα κοντινό σημείο. Λοιπόν, έχει τρέμει η καρδιά μου αυτή τη στιγμή. Να το, παιδιά, εκεί είναι η φωλιά του γερακιού. Να το μικρό. Είναι πραγματικά κάτι απίστευτο, δεν το έχω ξανακάνει ποτέ στη ζωή μου. Δεν έχω ανακαλύψει ποτέ στη ζωή μου φωλιά από γεράκι. Δεν θέλω να πλησιάσω κοντά. Θέλω μόνο να σας δείξω το μικρό από κοντά. Εν τω μεταξύ μυρίζει και μια περίεργη μυρωδιά. Βρίσκω παντού φτερά εδώ γύρω. Έχει φάει πάρα πολλά ζώα το συγκεκριμένο γεράκι για να μεγαλώσει αυτό το μικρό. Είναι ένα σε αριθμό και θα προσπαθήσω να σας τραβήξω μια κοντινή λήψη από κοντά χωρίς να το βλάψω, χωρίς να το πλησιάσω. Λοιπόν, παιδιά, εδώ είναι η φωλιά του γερακιού. Να το μικρό. Νομίζω ότι κατάφερα μια πολύ κοντινή λήψη αυτή τη στιγμή. Δεν θέλω να το πλησιάσω άλλο. Δείτε το, παιδιά. Είναι πραγματικά απίστευτο. Έχει ενηλικιωθεί πλήρως. Πρέπει να έχει τραφεί τουλάχιστον με 30 κότες το συγκεκριμένο για να γίνει τόσο μεγάλο. Παρατηρήστηκε το ράμφος του. Εν τω μεταξύ, παιδιά, αυτό που μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι δεν φοβάται καθόλου. Μιλάμε, είναι απίστευτη εικόνα. Παιδιά, αυτό είναι το γερακάκι που βρήκαμε μόλις τώρα και αυτή είναι η φωλιά του. Δείτε πόσο μεγάλα ξύλα έχει μαζέψει το γεράκι προκειμένου να την χτίσει. Κυριολεκτικά ολόκληρες κλάρες έχει μαζέψει εδώ, κουκουνάρια βλέπετε. Το μικρό βρίσκεται στο κέντρο. Εν τω μεταξύ παρατηρώ ότι υπάρχουν παντού φτερά. Η μητέρα του είναι από πάνω, μας έχει καταλάβει που βρίσκομαι κοντά στη φωλιά. Ωστόσο, παιδιά, πω, δείτε ένα ράμφος που έχει μπροστά. Λοιπόν, παιδιά, αυτή τη στιγμή βλέπετε εμένα να προσπαθώ να απομακρυνθώ. Το γερακάκι δεν ενοχλήθηκε σχεδόν καθόλου, αλλά μετακινήθηκε ελαφρά από τη φωλιά δίπλα στο κλαράκι. Οπότε εγώ σιγά σιγά κατεβαίνω τώρα. Δείτε ότι ο δρόμος προς τα κάτω είναι πολύ μεγάλος. Ωραία, φίλε, πώς θα κατεβώ τώρα κάτω. Πώς θα κατεβώ τώρα. Κάτω, παιδιά, πώς θα κατεβώ. Δείτε. Το γεράκι εντωμεταξύ κλαίει. Το γεράκι αυτή τη στιγμή μας φωνάζει να φύγουμε γρήγορα. Το γεράκι συνεχίζει το σήμα του. Θα μπω εδώ μέσα στο θάμνο, ούτως ώστε να διαπιστώσω ότι θα έρθει πάλι. Εδώ μέσα δεν πρόκειται να με βρει με τίποτα. Λοιπόν, παιδιά, ψιθυρίζω γιατί τώρα έχω κρυφτεί μέσα σε ένα θάμνο και η μητέρα του γερακιού ήρθε και το ταΐζει. Δεν ενοχλήθηκε σχεδόν καθόλου. Θα βγω μέσα έξω από το θάμνο για να φύγω μακριά τώρα. Προφανώς θα με καταλάβει πάλι, αλλά δεν θα το ξαναενοχλήσω. Έφυγα. Καθώς έχω κρυφτεί εδώ σε αυτό το σημείο για να δω αν όλα θα πάνε καλά με τη φωλιά του γερακιού, παιδιά, δείτε ένα έντομο που ήρθε να μου πιει αίμα. Μπροστά είναι η προβοσκίδα που χώνει μέσα στο δέρμα ώστε να πιει όσο το δυνατόν περισσότερο αίμα. Το αφήνω τώρα. Το αφήνω. Έλα, φύγε. Το κοράκι, παιδιά, επιτίθεται στο γεράκι, προσπαθεί να πειράξει τα μικρά του. Δείτε πώς τσακώνονται. Η φωλιά από το γεράκι βρίσκεται σε εκείνο το σημείο και όπως βλέπετε γίνεται μια πραγματική μάχη στον αέρα. Πρόκειται για δύο θανάσιμους εχθρούς και ο λόγος που τσακώνονται τόσο πολύ είναι επειδή το γεράκι καταφέρνει να πιάσει πολύ μεγάλα θυράματα και το κοράκι πηγαίνει να κλέψει το κρέας ώστε να βρει την εύκολη τροφή. Το γεράκι είναι ένας άριστος θηρευτής ενώ το κοράκι ένας κλέφτης. Ουα, παιδιά, και μόλις μεταφερθήκαμε πάλι στο μαγικό μέρος, στο μελισσοκομείο μας. Ήταν ένα βίντεο πολύ ξεχωριστό για εμένα. Οι στιγμές οι σημερινές ήταν κάτι που προσπαθούσα πάρα πολλά χρόνια να βρω και το κατάφερα, παιδιά, σήμερα στο σημερινό βιντεάκι. Να ξέρετε ότι σεβόμαστε όλα τα είδη, δεν πλησιάζουμε ποτέ κοντά στη φωλιά τους και ο βασικός λόγος που το κάνουμε αυτό είναι για να μην αναστατώσουμε την μητέρα και παρατήσει τα μικρά. Αυτό ήταν το βιντεάκι, κάνετε εγγραφή στο κανάλι για περισσότερα βίντεο, ένα like και τα λέμε πολύ σύντομα. Εδώ είναι το γερακάκι μας, παιδιά, η φωλιά από το γεράκι. Και μας δηλώνει κίνδυνο αυτή τη στιγμή ότι πλησιάζουμε τη φωλιά. Το πιο μαγικό απ' όλα, παιδιά, είναι ότι το σημερινό βίντεο το τράβηξα στο βουνό που βρίσκεται επάνω.
τόσο κοντά στα μελίσια. Υπάρχουν τόσα πολλά άγρια ζώα που βρίσκονται γύρω από τα μελισσάκια μου που νομίζω ότι αυτό είναι μόνο η αρχή και ότι έχω να σας δείξω πάρα πολλά πράγματα ακόμα. Σίγουρα όμως σήμερα εκπληρώθηκε ένα από τα μεγαλύτερα όνειρά μου. Να βρω τη φωλιά από ένα πραγματικό γεράκι. Έναν πραγματικό θηρευτή του αέρα. Σας ευχαριστώ λοιπόν που με βοηθήσατε να το κάνω πραγματικότητα. Τα λέμε, παιδιά!